είναι ο πρόεδρος κ. Κυριάκος Φύτρας να απαντήσει έτσι σε αυτά που θέσατε. Ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Αθηναϊκής για την πρόσκληση. Η προσπάθεια τώρα ξεκινάει. Μια προσπάθεια η οποία θα ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Δεν θα κοιτάξουμε μόνο τη βιτρίνα. Θα κοιτάξουμε τις υποδομές. Θα κοιτάξουμε τα σωματεία τα οποία προσπαθούν να παράγουν αθλητισμό πρώτα, ταλέντα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο στην προσπάθειά τους. Θα είμαστε δίπλα τους. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις από σωματεία. Προσπαθώ να έρθω κοντά τους, να συνομιλήσουμε και να λύσουμε πολλά προβλήματα. Θα είμαι παρόν. Είμαι υποχρεωμένος να είμαι δίπλα τους. Αλλά αυτή η προσπάθεια δεν γίνεται μόνο από μένα ή μόνο την Επιτροπή. Σε αυτή την προσπάθεια θέλω αρρωγούς, όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών, τους θέλω πραγματικά δίπλα μου, να συναποφασίζουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Πρόεδρε, στα σχέδιά σας είναι μια που δεν υπάρχει πρωτάθλημα υποδομών. Να γίνει ένα πιλωτικό έτσι, ώστε να δείτε την ανταπόκριση και των σωματείων και να μπορούν τα μικρά, τα κορίτσια, να έχουν και αυτές έτσι αγωνιστική δραστηριότητα. Αμέσως την επόμενη χρονιά, εάν έρθουν τα σωματεία τα οποία έχουν τμήματα υποδομών και δούμε το πλάνο. Βλέπετε, και είστε εδώ τώρα στην Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, η οποία έχει μάλιστα μια από τις μεγαλύτερες ακαδημίες. Ακριβώς. Γι' αυτό και το επισκέφθηκα. Ναι, δεν θα διστάσουμε να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα υποδομών. Περιμένω τα σωματεία αυτά που έχουν τις υποδομές να δούμε να δημιουργήσουμε ένα σωστό πρωτάθλημα εδώ να πούμε. Ωραία. Τώρα, πρόεδρε, μια που σας πετύχαμε, υπάρχει τώρα κάτι για την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Έχει αποφασιστεί 9 Ιουλίου, μέχρι 9 Ιουλίου θα δοθούν οι νέες προκηρύξεις για τη νέα σεζόν. Mm-hmm. Θέλω όλα αυτά φέτος να έχουν τελειώσει πιο νωρίς από ό,τι γινόντουσαν κάθε χρόνο και η συγκρότηση των ομίλων. Θα υπάρχει προγραμματισμός τριετίας, δηλαδή πόσες ομάδες στα τρία χρόνια θα είναι στην Α Εθνική, στη Β, στη Γ, πόσες θα ανεβαίνουν. Θα υπάρχει σχεδιασμός τριετίας, ο οποίος δεν θα αλλάξει. Θα υπάρχει αυτός και πάνω σε αυτόν θα... Όσον αφορά το πρωτάθλημα της Α Εθνικής, θα είναι ένας όμιλος ή δύο όμιλοι την καινούρια σεζόν? Θα είναι δύο. Δύο όμιλοι δηλαδή, βόρειος και νότιος όπως ήταν. Μάλιστα. Και όπως έγινε φέτος, δηλαδή η ίδια διαδικασία, θα υπάρχουν τα μπαράζ. Αυτά να τα δούμε τις επόμενες μέρες. Ωραία. Για την ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων, πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται πάμε για τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Γιατί το προηγούμενο 15ημερο έχει οι εθνικές ομάδες. Άρα πάμε για τέλος Σεπτέμβρη. Και για τη Β' και για τη Γ' Εθνική. Ναι, αν μπορεί να είναι και αρχές Οκτώβρη. Αλλά πρέπει να δούμε και το ενδεχόμενο, μην έχουμε ξανά κάποιο lockdown, ώστε να δρομολογήσουμε έτσι το πρόγραμμα, να μπορούμε του χρόνου να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ωραία. Πρόεδρε, ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις, διότι αναλάβατε, αν δεν κάνω λάθος, τους τελευταίους τρεις μήνες είστε? Ναι. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ας ξεκινήσω από τους τελικούς που ήμουν παρόν και τους είδα, και αλλά και κάθε Κυριακή που παρακολουθούσα ένα με δύο παιχνίδια. Νομίζω το ποδόσφαιρο γυναικών έχει αδικηθεί γενικότερα. Δεν έχει πάρει μέχρι τώρα αυτό που του αξίζει. Και εκεί θα δίνω τις προσπάθειές μου ώστε να πάρει την αξία που του αρμόζει, γιατί πραγματικά το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Είμαι σε συνεργασία και με το τεχνικό team των εθνικών ομάδων. Νομίζω από του χρόνου θα βελτιωθούμε πάρα πολύ. Τι θα θέλατε να πείτε στους παράγοντες των ομάδων? Τι είναι το δικό σας μήνυμα, πρόεδρε? Το δικό μήνυμα είναι συνεργασία. Πραγματικά τους θέλω δίπλα μου να βαθμίσουμε το
ποδόσφαιρο γυναικών. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.